Μια περίεργη υπόθεση με ένα τουρκικό πλοίο το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στα νύχτα της Πρέβεζας διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Το πλοίο με την ονομασία Τσεμπαλιξίλκ προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της Ρωσιάς και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται τοπική ιστοσελίδα, φαίνεται πως έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμα. Στο πλοίο, κατόπιν συνεννόησης με την οικία λιμενική αρχή, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από καταδυτικό συνεργείο, ενώ κάθε πιθανότητα είναι ανοιχτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, γίνεται λόγος για πιθανή διακίνηση παράνομων μεταναστών, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί καμία άλλη θεωρία που άπτεται ακόμα και της εθνικής ασφάλειας. Και αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα περίεργο ένα τουρκικό αλλιευτικό, όπως αναφέρθηκε, να είχε απλά στόχο να διαπλέψει το Αιγαίο και να κάνει τον περίπλου της Πελοποννήσου απλά και μόνο για να διακινήσει παράνομους μετανάστες. Να σημειώσουμε ότι αυτός ο περίπλου σημαίνει ότι πέρασε μια ανάσα από την Ανδραβίδα και το Άκτιο, δύο από τις κύριες αεροπορικές βάσεις μας.